σε τόσα μουσεία και σε τόσα private things που ξέρω ακριβώς ποιος κάνει τι. Πρέπει κάτι να με συγκινήσει και κάτι να δω ότι κάτι γίνεται. Είδα την τέχνη του πριν να γνωρίσω το στάμο. Η μητέρα μου είχε γεννηθεί στην Ρουμανία. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Κωνσταντινούπολη για ένα χρονικό διάστημα. Γύρισε στην Ελλάδα και βρήκε τη μητέρα μου, που δεν την ήξερε τότε. Μου άρεσε πολύ η μαμά. Μετά παντρεύτηκαν και ο μπαμπάς ερχόταν στην Αμερική. Εγώ γεννήθηκα το 1932 στην North Carolina. Πήγαν εκεί γιατί ο μπαμπάς είχε τις δουλειές του εκεί. Ήμουνα πολύ μικρή πρώτα απ' όλα. 2-2,5 ετών. Τραβήξανε και εμένα και πήγαν στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει ο μπαμπάς ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι στο ζωγράφο, ακριβώς απέναντι από τις βίλες των ζωγραφέων. Και του άρεσε πάρα πολύ όταν έπαιζε το πιάνο, ήταν το μεγάλο σουξέ. Και χάρηκε. Ήμουνα η πιο μικρή εκείνα τα χρόνια να παίξει στο Οδέον. Ο πόλεμος κηρύχθηκε όταν ήμασταν στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς, εμείς ήμασταν στην Ελλάδα και ο μπαμπάς ήρθε εκεί για να δει ακριβώς πώς ήταν, γιατί είχε σκοπό να μείνουμε εκεί, να μάθουμε ελληνικά, να πάμε στο σχολείο και μετά αν θέλαμε να γυρίσουμε. Αλλά βοηθήσαμε πολλούς ανθρώπους. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και με τη μητέρα μου και με τον πατέρα μου, δεν είπανε ποτέ όχι. Κρύψαμε δύο ανθρώπους, είχαν πέσει από αεροπλάνο και ο ένας είχε τραυματιστεί και σταμάτησαν στο σπίτι μας. Εγώ πήγαινα κάθε πρωί γύρω στις 5 το πρωί και άλλαζα τις πληγές που είχαν. Κανόνισε ο μπαμπάς, ήξερε κάτι πράγματα και τους έστειλε στη Μέση Ανατολή. Όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα και επειδή εγώ ήμουν πιο μεγάλη στην οικογένεια που είχε γεννηθεί έξω στην Αμερική, ήμουν μαζί με τον μπαμπά μου συνεχώς. Δεν πηγαίνω σε εκκλησίες και τέτοια. Η εκκλησία πρέπει να σου δώσει δύναμη, να σου δώσει ευθύνη αν μπορεί, ξέρεις, και να κάνει τα πράγματα πιο ήρεμα. Είχα μερικούς που δεν ήταν καλά και χρειαζόντουσαν βοήθεια και μπορούσα να τους βοηθήσω. I was glad to do that. Έχουν ένα ίδρυμα από Ελληνοαμερικανούς, ας πούμε, που θα έπρεπε να το προσέξουν αυτό το πράγμα. Νέα παιδιά δεν είχαν πού να φάνε. Όλοι τους οι πιο πολλοί είχαν ρέστρο. So τους είπα, I'll take care of it, don't worry. So that's how I handled it. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και προπάντων να βοηθήσουν τα παιδιά να τελειώσουν their studies. Αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι θα μείνει μία γενεά αμόρφωτη. Και αυτό δεν τελειώνει εύκολα. Δεν πάω σε τίποτα ελληνικό. Everybody knew. I mean, all the churches knew and all the people that run schools and the restaurants, that knew how I felt. Αν κάτι πράγματα συμβαίνουν και δεν είμαστε πάντοτε έξω από αυτά, τι σημασία έχει. Είναι καλό να ξέρεις τι. Και αν θυμώσεις με κάτι, να ξέρεις ότι πραγματικά το είδες, το άκουσες, έχουν δίκιο, you know. Ήμουνα μέσα. Ήμουνα στο Πολυτεχνείο. Είχα πολλούς φίλους που ήταν εμπλεγμένοι με το Πολυτεχνείο.
Αυτό φοβόμουν πιο πολύ εγώ, επειδή ήμουν μόνη μου και δεν ήθελα να πω σε ανθρώπους τι κάνω. Αν κάτι συνέβαινε, κάποιος θα πλήρωνε που δεν θα ήταν σωστό. Αυτό με ενισχύσε πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν the right thing to do. Μάλιστα είχα πάρει ένα πιο απλό μικρό στο ίδιο πάτωμα με το δικό μου το διαμέρισμα, μη τυχόν και χρειαστούν κάτι, να μην δώσει πιο πολλές, ξέρεις, περιέργειες και τα λοιπά από τους άλλους. Ήταν δύσκολες μέρες. Να σας πω κάτι, φόβος είναι δύο, νομίζω, έννοιες που έχει λέξεις. Ένα είναι φόβος και ο άλλος είναι προσοχή, ας πούμε. Νομίζω προσοχή χρειάζεσαι όσο μπορείς. Αλλά φόβο όσο πιο λίγο γίνεται. Πρώτα απ' όλα ο Στάμος δεν ήταν απλώς Έλληνας και απλώς αυτός που ήταν στη τέχνη. He was a very interesting human being in every respect. So anyway, it was easy to have a relationship with Stamos. The other fantastic but very difficult person to leave anything is Chrisa. Chrisa was so misunderstood by the Greeks. Τι είναι για σας η Ελλάδα? Είναι κάτι αγαπημένο που τις πιο πολλές φορές το θυμάσαι παρά να το βλέπεις. Αλλά και οι normal Έλληνες, ας πούμε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο πιο πολύ από ό,τι τουλάχιστον έχω δει. Έχουν μαγαζιά, έχουν εταιρείες, έχουν, ξέρεις. Είναι πολλά πράγματα που θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κοντά το ένα με το άλλο. Και να αναγνωρίζεται κανείς, γιατί νομίζω ότι όσο και να μη σε νοιάζει, ύστερα από μερικά χρόνια κουράζεσαι και λες γιατί.